γιατί ήταν από αυτούς που παιδάκι σήκωνε τις πλήνθους και χτίζανε το πρώτο γήπεδο των μεταναστών. Στο λέω και συγκινούμαι, ναι, ανατριχιάζω. Σκεφτόμουν να κάνω μια εισαγωγή, να πω για τον Γιάννη Βούρο, τον ηθοποιό, τον σεναριογράφο, τον πολιτικό. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος τα καλύπτει όλα, οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο τώρα να μιλάμε για το, για το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και όλα τα άλλα νομίζω ότι αποτελούν, είναι μάλλον μια αποθήκη αυτής της βιτρίνας. Άστα τα άλλα λοιπόν. Πάμε. Ωραία, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ήτανε το γήπεδο της ΑΕΚ ένας από τους λόγους που μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει τη Δημαρχία Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας? Όχι, το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν έτσι κι αλλιώς στους στόχους που είχα σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και έπρεπε να συμβάλλει, να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτής της οικοδομής. Σου θυμίζω ότι το 12, επί βουλευτικής μου θητείας, μπήκαν τα θεμέλια της αδειοδότησης. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και στα γενέθλιά μου, 23 Ιουνίου πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, του 12. Με δική μου τροπολογία ψηφίστηκε το πρώτο, αν θέλει, μπήκαν τα θεμέλια της αδειοδότησης που επάνω μετά, εκεί με διάφορες παραγράφους, εγκυκλίους, νομοθετικές βελτιώσεις και τροπολογίες, φτάσαμε μέχρι εδώ. Οπότε με το που μπήκε στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άρχισα να υπογράφω. Άρχισα να υπογράφεις. Άρχισα να υπογράφω οτιδήποτε είχε μείνει στα συρτάρια, οτιδήποτε είχε μείνει σε μια έολη κατάσταση, νεφελώδη, πώς πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πρέπει να γίνει εκείνο, από ποια επιτροπή πρέπει να περάσει, αν θα πάει περιφέρεια, αν δεν θα πάει περιφέρεια. Άρχισαν οι διαδικασίες να είναι πολύ πιο σε μια επιτάχυνση, σε ρυθμούς που συνηθίζω να λέω ληστείας τράπεζας. Πρέπει να το προχωρήσουμε όσο είναι το πιο γρήγορα. Εμείς βλέπουμε το γήπεδο να χτίζεται σε αρκετά γρήγορους ρυθμούς, όπως λες και εσύ. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ήταν αυτό? Νομίζω ότι ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί όταν ξεκίνησε για να πει θα γίνει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, όταν ακούγαμε τα παιδιά της Original, όλο το γήπεδο κατά περίπτωση να φωνάζει γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κανείς δεν ήξερε, κανένας μας δεν ήξερε από τι συμπληγάδες πρέπει να περάσουμε, τι ανηφόρες έχουμε να ανέβουμε προκειμένου να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπήρξε σημείο που είπες, εντάξει, αυτό το γήπεδο δεν θα γίνει ποτέ? Ποτέ. Όχι. Δεν το είπα ποτέ. Κορονοϊός, γραφειοκρατία. Ποιο σε δυσκόλεψε περισσότερο? Γραφειοκρατία. Τι έκανες? Σκέψου τώρα γραφειοκρατία χωρίς κορονοϊό και γραφειοκρατία με κορονοϊό. Δεν υπάρχει. Άρα ήταν είναι σαν να έχεις, ναι, είναι σαν να έχεις τους ώμους σου να έχεις προπονηθεί για να αντέξεις κάποια κιλά και στον αγώνα να σου προκύπτει ότι αυτά τα κιλά έχουν διπλασιαστεί. Η επιμονή όλων μας, το πάθος όλων μας, το πείσμα που είχαμε και το δίκαιο, γιατί ξεκινάς από το ότι είναι δίκαιο να υλοποιηθεί ένα έργο, ακύρωσε την όποια κούραση και την όποια αν θέλεις προς στιγμή για τους άλλους, όχι για μένα, ένα ερωτηματικό το ότι πού πάμε τώρα. Πρώτη αγωνιστική της επόμενης σεζόν, πού θα είναι η ΑΕΚ? Εσύ και εγώ και η ΑΕΚ εδώ. Πώς τη φαντάζεσαι αυτή την πρώτη μέρα για παιδί? Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Φαντάζομαι μια τεράστια συγκίνηση. Παρένθεση, ας πω ένα χαρακτηριστικό. Είμαι έξω μια Κυριακή. Απλά έχω περάσει με τη μηχανή μου έτσι να χαζέψω λίγο, να δω τι γίνεται. Είναι έξω ένας παππούς, γύρω στα 90 κάτι, με έναν μεγαλύτερο, στην ηλικία μου πάνω κάτω, ο γιος του ήταν. Είχαν έρθει από την επαρχία. Και μου λέει ο νεαρός, δήμαρχε και τα λοιπά, σε ευχαριστούμε για αυτά που κάνεις, τα γνωστά. Μου λέει, κρίμα που είναι Κυριακή και είναι κλειστό εδώ γήπεδο. Λέω, θέλετε να πείτε? Μου λέει, ναι. Λέω, πάμε. Ήταν οι φύλακες, το ανοίξτε μου. Και είναι ο ηλικιωμένος 95 εδώ μέσα, κλαίει, γιατί ήταν από αυτούς που παιδάκι σήκωνε τις πλήνθους και χτίζανε το πρώτο γήπεδο των μεταναστών. Στο λέω και συγκινούμαι, ανατριχιάζω. Ήταν αυτό, εγώ αυτό που ξεκίνησα τότε. Και ήταν όταν. Αν έχεις δει φωτογραφίες, σας πρόμεση εκεί στην εποχή. Για αυτού του είδους τις ψυχές άξιζε να γίνει το γήπεδο. Στο μυαλό πολλών, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας έγινε επί των ημερών σου. Ναι, δηλαδή ναι. Και αργότερα έτσι θα γραφτεί. Ναι. Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, το έχεις καταλάβει ότι
δεν είναι ιστορία, αυτό θα γράψει. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο όμως καθορίζει την παρουσία ενός ανθρώπου στα κοινά. Mm-hmm. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα. Έτσι, θεωρώ δηλαδή το... Προχθές εγκαινιάσαμε και νομίζω ότι είναι από τους λίγους δήμους που έχουν εγκαινιάσει ένα χώρο, ένα κοινωνικό εστιατόριο. Τα πρώτα πράγματα που είπα όταν ήρθαμε εδώ, είπα το ότι για μας το τρίπτυχο, η ιστορία, ιστορική μνήμη, αθλητισμός και πολιτισμός είναι ένα τρίπτυχο πάνω στο οποίο πρέπει να βασιστούμε. Δίπλα εκεί, στο κέντρο μάλλον αυτών, είναι η κοινωνική μας πολιτική, ειδικά τέτοιες περιόδους που οι άνθρωποι υφίστανται κάποιες πιέσεις. Mm-hmm. Οικονομική δυσπραγία, έτσι έχουμε απόνερα από όλη αυτή την ιστορία. Εγκαινιάσαμε τώρα ένα κοινωνικό εστιατόριο για τους άπορους, τους άστεγους που μέχρι τώρα έπαιρναν ένα πιάτο φαΐ από τις κοινωνικές υπηρεσίες και πήγαιναν σε ένα πεζοδρόμιο σε μια αναφάνεια. Το οποίο θεωρώ είναι αξιοπρεπές και για εμάς και για τους άλλους. Βρήκαμε τον Αρκόνη, τον φτιάξαμε, τον βάψαμε τραπέζια, κακό, ψυγεία, microwave και τα σχετικά. Θεωρώ εξίσου σημαντικό λοιπόν το ότι μπορεί να γραφτεί στην ιστορία ότι επί των ημερών αυτής της Δημοτικής Αρχής έγινε το κοινωνικό εστιατόριο με ρημίσαμε για τους άστεγους, για τους άπορους, για τα παιδιά, για τις ευπαθείς ομάδες. Θεωρώ εξίσου σημαντικό ένα γήπεδο που έχει αγωνιστικούς τόπους. Ωραία, πες μου με τρεις λέξεις, τι είναι η ΑΕΚ για σένα? Με ρώτησα σε μια άλλη εκπομπή, θα μπορούσες να αλλάξεις η ομάδα. Και λέω, δεν ξέρω για άλλους που υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Προσωπικά θεωρώ πως το να έχεις αλλάξει μια ομάδα από τα χρόνια τα άκουγες εδώ σου, πιο κάτω, ας πούμε, τις Ιαχές, είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να σου αλλάξει μη συμβατό αίμα. Δεν γίνεται. Γεννιέσαι με αυτό το πράγμα. Ναι, επομένως για μένα η ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου που συνδυάζει ακριβώς αυτό που είπα πριν. Ιστορική μνήμη κουβαλάει κάτι το οποίο πιστεύω δεν κουβαλάει καμιά άλλη ομάδα. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να οικειοποιηθούν την προσφυγιά, αυτή η προσφυγιά είναι η original προσφυγιά. Τον πολιτισμό, όλα αυτά που γίνονται με την κυβωτό της Ρωμιοσύνης, με τη λέσχη της ιστορίας και πολιτισμού, με πρωτεργάτη τον Κυριάκο Τοχίνα και πολλούς άλλους αξιόλογους συμπολίτες μας. Και βεβαίως τον αθλητισμό, πες κι αλλιώς υπάρχει. Και στο πολιτιστικό κομμάτι του αθλητισμού, αλλά και στο αθλητικό κομμάτι του πολιτισμού, συν την ιστορική μνήμη. Αυτό είναι η ΑΕΚ.